την ώρα σε πάνω από 100 πόλεις, σε όλη την Ευρώπη, στην Ισπανία, την Ιταλία, τη Γερμανία, τη Γαλλία, την Πορτογαλία, το Βέλγιο. Ευρωπαίοι πολίτες, εργαζόμενοι, άνεργοι, νέοι και νέες διαδηλώνουν με το όχι ψηλά ενάντια στη λιτότητα. Ευρωπαίοι που εκδηλώνουν την αλληλεγγύη τους με το σύνθημα «Είμαστε όλοι Έλληνες» και εμείς φωνάζουμε μαζί τους «Είμαστε όλοι αδέλφια σε αυτό το κοινό τόπο». Οι λαοί θα νικήσουν. Έχουμε κοντά μας το Θάνο Μικρούτσικο, την Αφροδίτη Μάνου, τον Κώστα Θωμαΐδη, την Ρίτα Αντωνοπούλου και τον Θήμιο Παπαδόπουλο. Ήρθαμε εδώ. Είμαστε εδώ να πούμε ένα μεγάλο όχι σε όσους επιχειρούν να βιάσουν την εθνική κυριαρχία, τη δημοκρατία, την ανεξαρτησία, σε όσους επιμένουν να κάνουν την Ελλάδα απικία χρέους, βοηθούμενοι από τις τρεις κυβερνήσεις του Παπανδρέου, του Παπαδήμου, των Σαμαρά Βενιζέλου και όλων των delivery boys, όλων των delivery boys, με τη βοήθεια του Μέγκα, του Αντένα, του Sky και όλων των υπολείπων. Αυτό είναι το όχι που πρέπει να πούμε. Το όχι που πρέπει να πούμε σε αυτούς που βγάλαν από τις ντουλάπες τα φαντάσματα τον Σιμίτη υπόλογο για το χρηματιστήριο του 1999, τον Κώστα Καραμαλή που σιωπούσε για 5 χρόνια στα εκκλήματα που γινόντουσαν και έπαιζε. Να είστε καλά την Κυριακή, όχι! Όχι, 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 παράκληση θερμή, θα σκάσει ο κόσμος στο μετρό. Ανοίχτε τις εισόδους! Ένας γιατρός εδώ μπροστά έχει λιποθυμήσει μια κυρία. Άμεσα ένας γιατρός εδώ μπροστά. Και να, τι θέλω τώρα να σας πω. Μες στις συνθήκες, μέσα στην πόλη της Καλκούτας, φράξαν το δρόμο σε έναν άνθρωπο. Αλυσοδέσαν έναν άνθρωπο εκεί που επάδιζε. Να το λοιπόν γιατί δεν καταδέχουμε να υψώσω το κεφάλι στα στροφώτιστα διαστήματα. Θα πείτε τα άστρα είναι μακριά κι η γη μας τόσο δα μικρή. Το λοιπόν ότι και να είναι τα άστρα, εγώ τη γλώσσα μου τους βγάζω. Για μένα το λοιπόν το πιο εκπληκτικό, πιο επιβλητικό, πιο μυστηριακό και πιο μεγάλο είναι ένας άνθρωπος που τον ποδίζουν να βαδίζει. Είναι ένας άνθρωπος που τον αλυσοδένουνε. Είναι ένας άνθρωπος που τον ποδίζουν να βαδίζει. Είναι ένας άνθρωπος που τον αλυσοδένουνε. Είναι ένας άνθρωπος που τον ποδίζουν να βαδίζει. Είναι
βαδίζει. Είναι ένας άνθρωπος που τον αλυσοδένουνε. Είναι ένας άνθρωπος που τον ποδίζουν να βαδίζει. Είναι ένας άνθρωπος που τον αλυσοδένουνε. Είναι ένας άνθρωπος που τον ποδίζουν να βαδίζει. Είναι ένας άνθρωπος που τον αλυσοδένουνε. Όχι στο ναι! Όχι στο ναι! Και θα σας πω κάτι που διάβασα σήμερα που έχει πει ο Νέλσον Μαντέλα. Μακάρι οι επιλογές σας να είναι βασισμένες στις ελπίδες σας και όχι στους φόβους σας. Μπράβο, Ρίτα! Έλα, Κώστα! Ένας μεγάλος ποιητής είπε, γιατί αυτόν τον προτιμώ, κι ήθελα ακόμα πολύ φως να ξημερώσει, όμως εγώ δεν παραδέχτηκα την ήττα.